κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης της 98ης επετείου της γενοκτονίας των Αρμενίων, συμπεριλαμβάνεται και η απόψινή συναυλία σαν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική έκφραση και μια διαφορετική φωνή που δεν πάει όμως να ζητά την δίκαιη επίλυση του αρμενικού ζητήματος. Το πρόγραμμα της συναυλίας περιλαμβάνει έργα Χέρνελ, Μπαχ σε οργανική μουσική και τελειώνει με χοροδιακά τραγούδια. Για τους γνωρίζοντες, οι ρόλοι στον χώρο αυτό είναι αλλάζοντα κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Εγώ είμαι πρόεδρος της εταιρείας, η κυρία Καγγελιά είναι πρόεδρος, αλλά επειδή είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Θαυμασιακή, θα έπρεπε εγώ να πρέσω την πρόταση. Γιατί αναφέρομαι σε αυτές τις σχέσεις και αυτές τις ιδιότητες, γιατί είμαστε δύο σύλλογοι οργανικά δεμένοι, που στο πέρασμα του χρόνου έχουμε συμπράξει επανειλημμένως με επιτυχία και θέλουμε να επιμένουμε και σήμερα σε μια άλλη ρίγα τον πολιτισμό της πόλης μας εποχή, με μικρές παρεμβάσεις, με μικρή κλίμακα στα ελληνικά γεγονότα, να είμαστε παρόντες και να συμβάλλουμε στην διαρκή αναζωογόνηση της ζωής στην πόλη μας. Βεβαίως όχι υποστηρίζοντας τον πολιτισμό για τον πολιτισμό. Επιτρέψτε μου να κάνω μια σκέψη στον χώρο των ιερών της αρμενικής εκκλησίας της πόλης μας. Συνήθως τα καλλιτικά γεγονότα να ζητούμε μια επέτειο ως αφορμή για να δημιουργήσουμε ένα καλλιτικό γεγονός. Εν προκειμένου, η επέτειος είναι η γενεσιουργός αιτία, ο υπαρκής λόγος για να γίνει το μουσικό γεγονός. Και η αιτία αυτή είναι η ανάμνηση, η θλιβερή ανάμνηση της γενοκτονίας του αρμενικού λαού.